θέλω λίγο να βγούμε εκτός Κρήτης, αλλά ξέρεις, Εύη, εκτός Κρήτης συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις μια άλλη Κρήτη. και αυτό οφείλεται σε συλλόγους, σε εθελοντικούς συλλόγους, σε συλλόγους Κρητών, σε ομίλους Κρητών, δηλαδή σε κριτικούς που για τους δικούς τους λόγους, έτσι τα έφερε η ζωή, βρέθηκαν, μεγαλούργησαν, έκαναν οικογένεια σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Και θέλω να πάμε λίγο στο Βόλο, να αναφερθούμε σε μια αξιέπαινη προσπάθεια και στην έκδοση ενός επαιτειακού λευκώματος για τα 102 ναι, ακριβώς χρόνια από την ίδρυση της Κρητικής Αδελφότητας. Μπράβο, η ναι. συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη στην έδωση του Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος. Βέβαια. Μια εξαιρετική προσπάθεια. Συμμετέχει ο Λουδοβίκος των Ανοχείων. Πάμε να συναντήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Σολιδάκη, πρόεδρο Κρητικής Αδελφότητας Βόλου του Αρκάδη. Τι κάνετε, πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Τα φιλιά μας σε όλη την Κρήτη. Την αγαπάμε πολύ. Υποχρέωσή μας, και εγώ πρέπει να ξεκινήσω και να σας πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την έκδοση του συγκεκριμένου λευκώματος, που η αλήθεια είναι το βλέμμα στραμμένο σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι στην επόμενη γενιά που θα το πιάσει στα χέρια της. Ακριβώς. Τις επόμενες γενιές να τους μεταδώσουμε τον πολιτισμό, τα έθιμα της Κρήτης για να συνεχίσουμε και να πάμε με το καλό να κλείσουμε και το δεύτερο αιώνα με υγεία. Για πείτε μας πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαδικασία της έκδοσης του λευκώματος. Πόσο χρονικό διάστημα πήρε αυτή η διαδικασία. Ποιοι ήταν οι εμπνευστές. Ήταν από το προηγούμενο συμβούλιο που συμμετείχα και εγώ με τις εκλογές που είχαμε μετά τον Ιούνιο που αναδείχθηκα εγώ πρόεδρος και μπορώ να πω ότι ήταν η προσπάθεια 2 ετών. Αλλά λόγω πανδημίας δυσκολευτήκαμε, τα καταφέραμε. Είναι το λεύκομα το οποίο κρατώ στα χέρια μου να το δείτε, την εικόνα του, με το Αρκάδι, γιατί η Κρητική Αδελφότητα έχει το όνομα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Είναι η προσπάθεια περισσότερο, τα μπράβο στους αυτούς που λείπουνε, αυτούς τα πρώτα μέλη, τους πρώτους 60 κρητικούς που ήρθαν στο Βόλο, οι οποίοι κρατήσανε τον πολιτισμό μεταξύ τους. Σύμφωνα με το καταστατικό, ιδρύθηκε η αδελφότητα 21 Αυγούστου του 2019. Συνεχόμενα χρόνια, με μεγάλη προσφορά εδώ στο Βόλο, στους βολιώτες που μας αγαπήσανε, τους αγαπήσαμε, διαφημίζουμε πάρα πολύ την Κρήτη, τους στέλνουμε κάτω να γνωρίσουν από κοντά την Κρήτη με την ομορφιά της, γυρίζοντας πίσω, έχοντας τα καλύτερα λόγια που περνάνε πάρα πολύ ωραία. Εμείς τιμούμε εδώ με πολλές εκδηλώσεις, γεγονότα, πρόσωπα, με τελευταίες εκδηλώσεις, το Γκαζαντζάκι, Βενιζέλο, η Μάχη της Κρήτης, αναπαραστάσεις απόσταξης Τσικουδιάς. Έχουμε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με εκλεκτούς ομιλητές. Ένα έργο που περιέχει μέσα το λεύκωμα είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Θα σας το στείλουμε και θα δείτε. Και με θα μεγάλη χαρά. Βέβαια. Με μεγάλη χαρά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για πείτε μας λίγο, πόσα μέλη είστε εκεί στην Κρητική Αδελφότητα στο Βόλο. Η δυναμική εκεί των κριτικών, ποια είναι. Ναι, αριθμοί 300 μέλη με ιδιόκτητο κτίριο, η ματιοθήκη με χορευτικές ομάδες. Ανταμώνουμε την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα με φαγητά από τα σπίτια μας να φέρουμε, καλούμε φίλους, βολιώτες να γευτούν τα δικά μας παραδοσιακά εδέσματα. Περνάμε πάρα πολύ, αλλά ο νους μας είναι πάντα στην Κρήτη. Είμαστε λίγο μακριά, προσπαθούμε. Κύριε όσο Σολιδάκη, το από ό,τι μας λέτε είστε μια πάρα πολύ έτσι ενεργή αδελφότητα, κριτική αδελφότητα εκεί στο Βόλο και δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν υπάρχει μια ατζέντα εκδηλώσεων για το προσεχές διάστημα τώρα που έρχονται και Χριστούγεννα, αν θα κάνετε κάποιο γλέντι εκεί η κριτική του Βόλου. Λοιπόν, να σας πω, αυτές τις ημέρες, πριν 3 μέρες περίπου που άρχισε η έναρξη που έγινε για τα Χριστουγεννιάτικα εδώ δρόμενα από το Δήμο
τα οποία θα κρατήσουν μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Μπορώ να κάνω και εγώ από την πλευρά μου ένα κάλεσμα σε όλους όσους μπορούν να βρεθούν εδώ στο Βόλο. Είναι μια πόλη αυτές τις ημέρες που μαγεύει με φωταγώγηση, όλη η πόλη, η Αργό, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το θεματικό πάρκο, η εμπορική δρόμη. Είναι μια πανέμορφη πόλη και καλό όσους μπορούν να βρεθούν τις ημέρες των Χριστουγέννων θα είναι κάτι συναρπαστικό. Πρόεδρε, κάτι ωραίο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε. Έχουμε δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.